Έγκλημα και τιμωρία του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Μέρος δεύτερο, κεφάλαιο τρίτο. Ωστόσο, δεν ήταν ολότελα αναίσθητος όσον καιρό κράτησε η αρρώστια του. Βρισκότανε σε μια κατάσταση ημιαναισθησίας με πυρετό και παραλήρημα. Αργότερα θυμήθηκε πολλά πράγματα. Άλλοτε του φαινότανε πως ήταν περιτριγυρισμένος από ένα σωρό ανθρώπους που ήθελαν να τον πάρουν και να τον πάνε κάπου, που συζητούσαν ζωηρά για αυτόν και τσακώνονταν μεταξύ τους. Άλλοτε πάλι βρισκόταν ξαφνικά ολομόναχος στην κάμαρά του, όλοι είχαν φύγει, τον φοβόντουσαν και μονάχα που και που μισάνοιγαν λίγο την πόρτα του για να τον κοιτάξουν, να τον φοβερήσουν, να κάνουν συμβούλια μεταξύ τους εναντίον του, να τον κοροϊδέψουν, να τον εξοργήσουν. Θυμότανε πως είχε ειδεί πολλές φορές την Αστάσια στο προσκέφαλό του. Είχε προσέξει επίσης και έναν άνδρα που θα πρέπει να του ήταν πολύ γνωστός, αλλά δεν κατόρθωνε να θυμηθεί ποιος είναι και λυπότανε τόσο πολύ γι' αυτό, ώστε του έρχονταν δάκρυα. Μερικές φορές νόμιζε πως βρίσκεται κρεβατωμένος έναν μήνα τώρα. Άλλες πάλι, του φαινότανε πως όλα έγιναν μέσα σε μια μέρα. Αλλά αυτό το είχε ξεχάσει ολότελα. Θυμότανε μόνο κάθε τόσο ότι ξεχνούσε κάτι που δεν έπρεπε να το ξεχνάει. Σκιζόταν η καρδιά του όταν το θυμότανε αυτό. Βασανιζότανε, βογκούσε, τον πλημμύριζε ξαφνικά ένας τρόμος ακατασίγαστος, ανασηκωνότανε τότε στο κρεβάτι του, ήθελε να το σκάσει, αλλά πάντα βρισκότανε κάποιος που τον κρατούσε με δύναμη. Ύστερα, ξανάπεφτε στο λίθαργό του. Τέλος, συνήλθε εντελώς. Αυτό έγινε ένα πρωί κατά τις 6. Εκείνη την ώρα, όταν έκανε καλό καιρό, έπεφτε πάντοτε στον δεξιό τοίχο μια μακρουλή λουρίδα ήλιου, φωτίζοντας τη γωνιά που ήταν κοντά στη πόρτα. Η Ναστάσια στεκόταν πάνω από το κρεβάτι του μαζί με έναν άνδρα που ο Ρασκόλνικοφ δεν τον γνώριζε καθόλου και που τον κοίταζε πολύ περίεργα. Ήταν ένας νέος που φορούσε καφτάνι, είχε ένα γενάκι και φαινόταν σαν εισπράκτορας. Απ' τη μισάνοιχτη πόρτα κοίταζε η σπίτι του νοικοκυρά. Ο Ρασκόλνικοφ ανασηκώθηκε. «Ποιος είναι ο κύριος Ναστάσια?» ρώτησε δείχνοντάς της τον νέο που στεκότανε δίπλα της. «Να, συνήλθε», έκανε η υπηρέτρια. «Συνήλθε», είπε και ο νεαρός υπάλληλος. Η σπίτι νοικοκυρά που κοίταζε από την μισάνοιχτη πόρτα μόλις τον είδε να συνέρχεται, έκλεισε αμέσως και έφυγε. Ήτανε πολύ άτολμη και δεν της άρεσαν καθόλου οι συζητήσεις και οι εξηγήσεις. 40 χρονών, χοντρή και στρουπουλή, με μαύρα φρύδια και μαύρα μαλλιά, είχε όλη εκείνη την καλοσύνη που αποκτάει κανείς με το πάχος και την τεμπελιά, κατά τα άλλα όμως ήταν αρκετά χαριτωμένη. Η ντροπαλοσύνη της δεν είχε όρια. «Ποιος είσαστε εσείς?» ρώτησε πάλι ο Ρασκόλνικοφ γυρίζοντας κατά τον υπάλληλο. Εκείνη τη στιγμή όμως άνοιξε η πόρτα διάπλατα και μπήκε μέσα ο Ραζουμίχιν, σκύβοντας το κεφάλι του για να μην τρακάρει, έτσι υψηλολέλεκας καθώς ήταν. «Σωστή καμπίνα καραβιού», φώναξε από το κατόφλι. «Όλο χτυπάω το κεφάλι μου μπαίνοντας. Και ύστερα σου λένε πως αυτό το πράγμα ονομάζεται διαμέρισμα. Λοιπόν, αδερφάκι, συνήλθες? Το έμαθα τώρα δά από την Πατσένκα». «Συνήλθε πριν από λίγο», είπε η Ναστάσια. «Ναι, συνήλθε», έκανε σαν ηχό και ο υπάλληλος. «Μα εσείς ποιος είσαστε?» ρώτησε απότομα ο Ραζουμίχιν, γυρίζοντας προς το μέρος του. «Εγώ ονομάζομαι Ραζουμίχιν. Είμαι φοιτητής, αρχοντόπεδο, και ο κύριος από εδώ είναι φίλος μου. Σεις ποιος είσαστε?» «Εγώ είμαι υπάλληλος στον έμπορο Τσελοπάγεφ και ήρθα για δουλειά εδώ. Καθίστε παρακαλώ σε αυτή τη καρέκλα». Ο Ραζουμίχιν κάθισε στο άλλο κάθισμα στην απέναντι άκρη του τραπεζιού. «Έκανες πάρα πολύ καλά που συνήλθες, φίλε μου», συνέχισε γυρίζοντας κατά τον Ρασκόλνικοφ. 4 μέρες τώρα δεν άνοιξες το στόμα σου, ούτε ήπιες ούτε έφαγες τίποτα. Είναι αλήθεια πως σου δώσαμε λίγο τσάι με το κουταλάκι και σου έφερα 2 φορές τον Ζωσίμοφ,
τον θυμάσαι τον Ζωσίμοφ. Σε εξέτασε προσεκτικά και είπε πως δεν είχες τίποτα, πως απλώς σου ήρθε μία έτσι κατά κέφαλα να πούμε. Πρόκειται, λέει, για νευρικό κλονισμό που προήλθε από υποσιτισμό, η αρρώστια όμως αυτή καθεαυτή δεν είναι τίποτε. Θα φύγει όπως ήρθε. Ο Ζωσίμοφ είναι άσος αυτά. Έχει κιόλας κάνει κρότο με μερικούς που θεράπευσε. Λοιπόν, να μην σας κρατάω άλλο εσάς. Πρόσθεσε, γυρίζοντας κατά τον υπάλληλο. Θα είχατε την καλοσύνη να μας πείτε τον σκοπό της επισκέψεώς σας. Ξέρεις, Ρόντια, είναι η δεύτερη φορά που σε ζητάνε από αυτό το μαγαζί. Μόνο από την πρώτη είχε έρθει ένας άλλος. Ποιος ήταν αυτός που ήρθε πριν από εσάς? Θα θέλετε ασφαλώς να πείτε για εκείνον που ήρθε πριν από τρεις μέρες. Ήταν ο Αλέξης Σεμιόνοβιτς, υπάλληλος και αυτός στο ίδιο μαγαζί. Η γλώσσα του όμως κόβει αυτουνού περισσότερο, τι λέτε? Ναι, είναι άνθρωπος πιο σοβαρός από μένα. Δεν μπορούμε να σας συγχαρούμε γι' αυτό, τέλος πάντων, συνεχίστε. Να, περί τίνος πρόκειται? Άρχισε να λέει ο υπάλληλος, γυρίζοντας κατά τον Ρασκόλνικοφ. Εκ μέρους του Αθανάση Ιβάνοβιτς Βαχούρσιν, που καθώς πιστεύω θα έχετε ακούσει το όνομά του πολλές φορές, κατετέθη στο γραφείο μας μία επιταγή, κατόπιν παρακλήσεως της μητέρας σας. Αν έχετε συνέλθει τώρα, είμαι επιφορτισμένος να σας μετρήσω το ποσό των 30 ρουβλίων, τα οποία έλαβε ο Σεμιόν Σεμιόνοβιτς από τη μητέρα σας. Έχετε λάβει, λέει, σχετική ειδοποίηση. Ναι, θυμάμαι. Βαχρούσιν, είπε ο Ρασκόλνικοφ σκεφτικά. Τα ακούτε, ξέρει τον έμπορα Βαχρούσιν, φώναξε ο Ραμουζίχιν. Είναι δυνατόν λοιπόν να μην έχει ξαναβρει τις αισθήσεις του? Εξάλλου, βλέπω πως και η δικιά σας γλώσσα δουλεύει καλά. Πάμε λοιπόν. Είναι πάντοτε ευχάριστο να ακούει κανείς σοφά λόγια. Λοιπόν, αυτός ο Βαχρούσιν Αθανάση Ιβάνοβιτς, τη παρακλήση της μητέρας σας ή της μητέρας σας είχε αποστείλει και άλλοτε δι' αυτού χρήματα, δεν αρνήθηκε και αυτή τη φορά να δώσει εντολή στον Σεμιόν Σεμιόνοβιτς να σας μετρήσει 30 ρούβλια, εν αναμονή καλυτέρου την όσπασου. Μα το Θεό, αυτό το να σας μετρήσει 30 ρούβλια ήταν το πιο εύγλωτο σημείο του λογιδρίου σας. Πολύ μου άρεσε επίσης και εκείνο το «ή της μητέρας σας». Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, έχει ή δεν έχει συνέλθει τώρα? Για μένα είναι αρκετό να μπορεί να βάλει την υπογραφή του. Θα την κουτσοβάλει. Έχετε κανένα κατάστοιχο? Ορίστε, εδώ είναι το κατάστοιχο. Δώστε το μου. Έλα, Ρόντια. Ανασηκώσου λιγάκι, θα σε κρατήσω εγώ. Γράφε. Ρασκόλνικοφ. Πάρε την πένα, φίλε μου. Τα λεφτά μας είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητα. Δεν μου χρειάζονται λεφτά, είπε ο Ρασκόλνικος, σπρώχνοντας την πένα. Τι έκανε, λέει, δεν σου χρειάζονται λεφτά? Δεν υπογράφω. Μα πρέπει να υπογράψεις ότι τα έλαβες. Δεν μου χρειάζονται λεφτά. Δεν του χρειάζονται λεφτά, ακούς? Λοιπόν, φίλε μου, λες ψέματα και είμαι μάρτυρας. Μην ανησυχείτε, σας παρακαλώ εσείς. Απλώς μια ιδιοτροπία του είναι. Καθώς βλέπετε, τα έχει ακόμα χαμένα. Άλλωστε, κάτι τέτοια τα κάνει ακόμα και όταν είναι στα καλά του. Σεις είσαστε άνθρωπος λογικός. Θα τον βοηθήσουμε. Ή μάλλον θα βοηθήσουμε το χέρι του και θα υπογράψει. Ελάτε, βοηθήστε κι εσείς. Δεν πειράζει, ξανάρχομαι άλλη φορά. Αμπά, γιατί να κάνετε τον κόπο? Είσαστε, είπαμε, λογικός άνθρωπος. Έλα, Ρόντια, μην τον κρατάς άλλο τον κύριο. Περιμένει καθώς βλέπεις. Και άρχισε να οδηγεί το χέρι του Ρασκόλνικοφ με μεγάλη σοβαρότητα. Άφησε με, θα υπογράψω μόνος μου, φώναξε αυτός. Πήρε την πένα και υπέγραψε. Ο υπάλληλος του μέτρησε τα λεφτά και έφυγε. «Μπράβο, και τώρα, φίλε μου, θέλεις να φας?» «Ναι», απάντησε ο Ρασκόλνικοφ. «Έχετε σούπα?» «Έχει μείνει από τα χτες», απάντησε Ναστάσια που παρακολουθούσε τη συζήτηση. «Σούπα με ρύζι και πατάτες?» «Ναι, με ρύζι και πατάτες». «Βέβαια, με τι άλλο θα είναι? Φέρτε και δώσε μας και τσάι». «Πηγαίνω». Ο Ρασκόλνικοφ κοίταζε τριγύρω του με βαθιά κατάπληξη. Χαμένα και τρομαγμένα. Αποφάσισε να σοπάσει και να περιμένει για να ειδεί τι θα γινότανε. «Μου φαίνεται πως πέρασε το παραλήρημά μου», σκεφτότανε. «Όλα αυτά φαίνονται να είναι πραγματικά». Ύστερα από λίγο η Ναστάσια ξαναγύρισε με την σούπα και είπε πως θα έφερνε αμέσως και το τσάι. Μαζί με τη σούπα παρουσιάστηκαν και δύο κουτάλια, δύο πιάτα και όλα τα σχετικά. Αλατιέρα, πιπεριέρα, μουστάρδα και κάτι ακόμα που είχε πολύ καιρό να παρουσιαστεί. Ένα καθαρό τραπεζομάντιλο. «Ναστάσια», είπε ο Ραζουμίχιν, «δεν θα έκανε άσχημα η Πρασκοβία Παύλοβα αν μας έστελνε και δύο μπυρίτσες. Θα τις πίναμε πολύ ευχαρίστως».
Αλήθεια, τον προσέχεις εσύ τον εαυτούλη σου πολύ, μουρμούρισε η πυρέτρια, πηγαίνοντας να εκτελέσει την παραγγελία. Ο Ρασκόλνικοφ εξακολουθούσε να κοιτάζει γύρω του χαμένα, αλλά με άγρυπνη προσοχή. Στο μεταξύ, ο Ραζουμίχιν είχε καθίσει δίπλα του πάνω στο ντιβάνι. Με αδεξιότητα αρκούδας, ανασήκωσε με το αριστερό του χέρι το κεφάλι του Ρασκόλνικοφ, που ωστόσο δεν είχε καμιά ανάγκη βοήθειας, ενώ με το δεξί του φέρε στο στόμα μια κουταλιά σούπα, αφού πρώτα την φύσηξε πολλές φορές για να μην καεί ο άρρωστος. Αλλά η σούπα μόλις που ήταν λίγο χλιαρή. Ο Ρασκόλνικοφ έφαγε μια κουταλιά με λεμαργία, ύστερα δεύτερη και τρίτη. Ο Ραζουμίχιν όμως, αφού τον τάισε μερικές κουταλιές, σταμάτησε απότομα και είπε πως για να του δώσει κι άλλο, έπρεπε να ρωτήσει πρώτα τον Ζωσίμοφ. Η Ναστάσια μπήκε μέσα με δύο μπουκάλια μπύρα. «Θέλει τσάι?» «Ναι». «Τρέχα γρήγορα να φέρει τσάι, Ναστάσια, γιατί μου φαίνεται ότι ως προς το τσάι μπορούμε να αγνοήσουμε την ιατρική επιστήμη». «Α, να και η μπύρα». Κάθισε πάλι στην καρέκλα του, τράβηξε προς το μέρος του την σούπα και άρχισε να καταβροχθίζει το βραστό βοδινό, σαν να είχε να φάει τρεις ημέρες. «Φίλε μου Ρόντια, πρέπει να ξέρεις πως τώρα τελευταία τρώω εδώ, στο σπίτι σου», μουρμούρισε, όσο του επέτρεπε το μπουκωμένο του στόμα που ήταν γεμάτο κρέας. «Τα κερνάει όλα η σπιτονικοκυρά σου, η Πατσένκα, που μου έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Φυσικά δεν βλέπω τίποτα το ανάρμοστο σε αυτό και για να το πούμε έξω από τα δόντια δεν διαμαρτύρομαι καθόλου. Να όμως η Ναστάσια με το τσάι. Είναι πολύ προκομμένη. Ναστάσια, θέλεις μπύρα?» «Άντε βρε σαχλαμάρα». «Τσαγάκι?» «Α, για το τσάι δεν λέω όχι». «Βάλε λοιπόν και πιες. Στάσου, θα σε σερβίρω εγώ. Κάθισε στο τραπέζι». Σαν αληθινός οικοδεσπότης γέμισε αμέσως ένα φλιτζάνι τσάι και κατόπιν άλλο ένα. Ύστερα παράτησε το φαγητό του και κάθισε στο ντιβάνι. Όπως και προηγούμενα, πέρασε το αριστερό του μπράτσο κάτω από το κεφάλι του Ρασκόλνικοφ, τον ανασήκωσε λιγάκι και του έδωσε να πιει τσάι με το κουτάλι. Και πάλι φύσαγε την κάθε κουταλιά με εξαιρετική προσοχή, λες και σε αυτό το φύσιμα βρισκότανε όλη η σωτηρία του αρρώστου. Ο Ρασκόλνικοφ σώπαινε και δεν έφερνε καμιά αντίρρηση, παρόλο που ένιωθε πως είχε την δύναμη να ανασηκωθεί και να χρησιμοποιήσει τα χέρια του όσο χρειαζόταν για να κρατήσει το κουτάλι ή το φλιτζάνι. Ίσως μάλιστα να μπορούσε ακόμα και να περπατήσει. Αλλά από μια παράξενη πονηριά, σχεδόν ζωώδη, του καρφώθηκε ξαφνικά η ιδέα να κρύψει για την ώρα τις δυνάμεις του, να υποκριθεί και στην ανάγκη να κάνει πως δεν καταλαβαίνει τίποτα απολύτως, για να ακούει και να κατασκοπεύει το κάθε τι που γινόταν γύρω του. Εξάλλου, δεν τα κατάφερνε να υπερνικήσει την αηδία του. Αφού δοκίμασε καμιά δεκαριά κουταλιές, τράβηξε απότομα το κεφάλι του, έσπρωξε το κουτάλι με το χέρι του σαν κακομαθημένο παιδί και άφησε πάλι το κεφάλι του να πέσει στο μαξιλάρι αναπαυτικά, σε αληθινό και πουπουλένιο μαξιλάρι με κελίφι πεντακάθαρο. Την πρόσεξε και αυτή τη λεπτομέρεια και απόρρισε πολύ. «Η Πατσένκα πρέπει να μας στείλει σήμερα κιόλας λίγο φραγκοστάφυλλο να φτιάξουμε μια σουμάδα για τον άρρωστο», είπε ο Ραζουμίχιν, καθώς ξανακαθότανε στην θέση του και ξαναριχνότανε στην σούπα και στην πύρα. «Πού θα το βρει το φραγκοστάφυλλο?» ρώτησε Ναστάσια, κρατώντας το πιατελάκι με τα πέντε δάχτυλά της ανοιχτά και ρουφώντας το τσάι της, περνώντας το μέσα από το κομματάκι της ζάχαρη που είχε βάλει στο στόμα της. «Το φραγκοστάφυλλο θα το βρει στον μπακάλι, αγαπητή μου». «Ξέρεις, Ρόντια, εδώ έχει γίνει μια ολόκληρη ιστορία που δεν την έχεις υπόψη σου. Όταν τόσκασες από το δωμάτιό μου σαν κλέφτης, δίχως να μου πεις πού έμενες, θύμωσα τόσο πολύ, ώστε αποφάσισα να ψάξω να σε βρω για να σε τιμωρήσω. Άρχισα να σε κυνηγάω την ίδια μέρα κιόλας. Το τι τρεχάματα έκανα και το πόσους ρώτησα, δεν λέγεται. Είχα ξεχάσει τη σημερινή σου διεύθυνση και εξάλλου δεν θα μπορούσα ποτέ μου να την θυμηθώ, αφού ποτέ μου δεν την ήξερα. Όσο για το παλιό σου δωμάτιο, θυμάμαι μόνο πως βρισκότανε στις πέντε γωνιές, στην οικία Χαρλάμοβ. Έψαξα πάρα πολύ να βρω το σπίτι αυτού του κυρίου Χαρλάμοβ, πολύ περισσότερο μάλιστα, γιατί δεν λέγεται Χαρλάμοβ, αλλά Μπουκ. Πώς μπορεί να γελαστεί κανείς με τα ονόματα? Είχα πραγματικά θυμώσει. Την άλλη μέρα πήγα στο γραφείο διευθύνσεων και σκέψου, μέσα σε δύο λεπτά μου δίνουν τη διεύθυνσή σου. Σε έχουν γραμμένο». «Γραμμένο?
Μάλιστα, και να σκεφτεί κανείς πως δεν μπορούσαν να βρουν τη διεύθυνση του στρατηγού Κομπέλιεφ σε κάποιον που τη ζητούσε μπροστά μου. Αλλά ας μη χανόμαστε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Δεν πρόφτασα να πατήσω το πόδι μου εδώ μέσα και έμαθα αμέσως όλα τα σχετικά με σένα. Ναι, όλα, φίλε μου. Όλα τα ξέρω και μάρτυράς μου είναι αστάσια. Γνώρισα επίσης και τον Νικοντίμ Φόμιτς. Μου δείξαν τον Ηλία Πετρόβιτς, έπιασα σχέσεις με τον Θύρορο, με τον κύριο Ζαμιώτοφ Αλέξανδρο Γρηγορίεβιτς, τον γραμματέα του αστυνομικού τμήματος και τέλος με την Πατσένκα, που είναι και ο λαγός στην όλη υπόθεση. Ρώτα και την Αστάσια από εδώ, τα ξέρει όλα. Την τύλιξες με τις γαλιφιές σου και ζαχαρώνεις μαζί της, μουρμούρισε η Αστάσια γελώντας πνιγμένα. Εσύ να μου κάνεις την χάρη και να αφήσεις την ζάχαρη για το τσάι σου, Αστάσια Νικηφόροβνα. Α, το ζωντανό, φώναξε άξαφνα Αστάσια, ξεσπώντας σε γέλια. Είμαι Πετρόβνα, μωρέ, και όχι Νικηφόροβνα, πρόσθεσε ξαφνικά όταν σταμάτησε το γέλιο της. Καλά, το σημειώνουμε για το μέλλον. Λοιπόν, που λες, φίλε μου, για να μην χανόμαστε σε άσκοπα λόγια, ήθελα να φέρω εδώ μέσα ηλεκτρικό ρεύμα για να ξεριζώσω μια και καλή τις προλήψεις που υπάρχουν εδώ. Αλλά η Πατσένκα έκανε πολύ περισσότερο από αυτό. Τι τα θέλεις, φίλε μου, δεν φανταζόμουν ποτέ πως θα ήταν τόσο χαριτωμένη. Τι λες κι εσύ? Ο Ρασκόλνικοφ σώπαινε, παρόλο που δεν έπαψε να κοιτάζει τον Ραζουμίχιν επίμονα και με αγωνία. Και μάλιστα, συνέχισε ο Ραζουμίχιν χωρίς να νοιάζεται καθόλου για τη σιωπή του Ρασκόλνικοφ και σαν αναφερότανε σε μια απάντηση που του δώσαν, είναι γυναίκα απολύτως καθώς πρέπει από κάθε άποψη. «Α, το ζωντανό», φώναξε πάλι η Αστάσια, που φαίνεται πως αυτή η κουβέντα της έδινε μια ευχαρίστηση ανεξήγητη. «Το δυστύχημα, φίλε μου, είναι πως δεν τα κατάφερες να την φέρεις βόλτα ευθύς εξ αρχής. Δεν έπρεπε να της φερθείς έτσι. Είναι, πώς να σου το πω, αλόκοτος χαρακτήρας. Αλλά θα μιλήσουμε αργότερα για τον χαρακτήρα της. Πώς μπόρεσες λόγου χάρη να τη φέρεις στο σημείο και να τολμήσει να πάψει να σου στέλνει φαγητό, ή ακόμα να σου κοινοποιήσει εκείνο το γραμμάτιο? Τρελός είσαι που κάθεσαι και υπογράφεις γραμμάτια? Αμ' αυτός ο γάμος που λογάριζες να κάνεις όταν ζούσε ακόμη η κόρη της Ναταλία Γκιγκόροβνα? Τα ξέρω όλα. Βλέπω όμως πως αυτό είναι μια ευαίσθητη χορδή σου και πως εγώ είμαι γάιδαρος. Με συγχωρείς. Αλλά σχετικά με τις βλακίες, τι λες? Δεν νομίζεις πως η Πρασκοβία Παύλοβα είναι λιγότερο βλάκας από όσο θα μπορούσε να υποθέσει κανείς με την πρώτη ματιά? Ναι, ψιθύρισε ο Ρασκόλνικοφ, κοιτάζοντας αλλού και καταλαβαίνοντας ότι καλύτερα θα ήταν να τον αφήσει να συνεχίσει. Συμφωνείς, ε? Φώναξε ο Ραζουμίχιν, που ευχαριστήθηκε πολύ καθώς πήρε επιτέλους απάντηση. Είναι και έξυπνη, έτσι? Αλόκοτη γυναίκα, σου λέω. Εγώ τι να σου πω, αγαπητέ μου. Σε βεβαιώ πως πάει να μου φύγει το μυαλό. Έχει πατήσει τα 40. Παραδέχεται όμως μόνο το 36 και έχει κάθε δικαίωμα να λέει πως είναι τόσο. Και εξάλλου σου τορκίζομαι, η κρίση μου είναι καθαρός πνευματική και απορρέει μόνο από μεταφυσικά δεδομένα. Το τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ μας είναι για μένα πραγματική άλγεβρα και δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Και έπειτα, όλα αυτά είναι ανοησίες. Όσο για τη σπιτονικοκυρά σου, βλέποντας πως δεν πήγαινες πια στο πανεπιστήμιο, πως δεν είχες ούτε μαθήματα ούτε ρούχα, και αφού μετά τον θάνατο της κόρης της δεν μπορούσε να σε βλέπει πια σαν συγγενή της, τα χρειάστηκε η γυναίκα. Και επειδή του λόγου σου, αντί να ζεις όπως πρώτα, καθώς να και κοπροσκύλιαζες, σκέφτηκε να σε πετάξει έξω. Το είχε βάλει από καιρό στο νου της, αλλά φοβότανε για το γραμμάτιο. Επιπλέον, την είχες διαβεβαιώσει ότι η μητέρα σου θα την πλήρωνε. Ήτανε ατιμή από μέρος μου που είπα αυτό το πράγμα. Η μητέρα μου ζητιανεύει σχεδόν. Έλεγα ψέματα για να μην με διώξει και να με ταΐζει ακόμα, είπε ο Ρασκόλνικοφ δυνατά και ξεκάθαρα. Όσο γι' αυτό, έκανες πολύ καλά. Το κακό είναι πως κατέφυγες στον κύριο Τσεμπάροφ, που είναι δικηγόρος και επιχειρηματίας. Χωρίς αυτόν δεν θα τολμούσε να κάνει τίποτα η Πατσένκα, γιατί είναι πολύ δειλή για κάτι τέτοιο. Εκείνο όμως δεν είχε τέτοιου είδους δειλίες και η πρώτη ερώτηση που της έκανε ήταν φυσικά τούτη εδώ. Υπάρχει καμιά ελπίδα να εξοφλήσει το χρέος του ονικάρι σας? Απάντηση? Μάλιστα, γιατί η μητέρα του, παρόλο που παίρνει σύνταξη μόνο 120 ρούβλια, θα προτιμήσει να μείνει νηστικιά για να εγγυηθεί για το ρόδια και η αδελφή του θα πουληθεί σαν σκλάβα, αν είναι ανάγκη, για να βοηθήσει τον αδελφό της. Πάνω σε αυτό βασίστηκαν. Τι κουνιάσαι έτσι? Καθώς καταλαβαίνεις, ξέρω πια όλα τα σχετικά με σένα απόξω και ανακατωτά. Δεν πήγε στράφη που κάθισες και τα εξομολογήθηκες όλα στη Πατσένκα τον καιρό που σε έβλεπε σαν μέλος της οικογένειάς της, και σου μιλάω τώρα έτσι γιατί σε αγαπώ στα αλήθεια.
κοίτα να δεις τι γίνεται. Όταν ένας άνθρωπος, τίμιος και ευαίσθητος, ανοίγει την καρδιά του, ο επιχειρηματίας καλωστρώνεται στο τραπέζι του και κοιτάει πώς να κλαμπουκίσει το μεγαλύτερο κομμάτι. Παραχώρησε λοιπόν η σπιτονοικοκυρά σου το γραμμάτιο σε εκείνο τον Τσεμπάροφ προς ίσπραξην και η αφεντιά σου, δίχως να τραπεί καθόλου, ζήτησε την εξόφληση του νομοτύπος. Όταν τα άμαθα όλα αυτά, προσπάθησα για να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη να του πω κι εγώ δύο κουβέντες. Αλλά στο μεταξύ αποκαταστάθηκαν αρμονικές σχέσεις ανάμεσα σε μένα και στη Πατσένκα και έτσι σταμάτησα την υπόθεση εν τη γενέση της που λέμε. Μπαίνοντας εγγυητής εγώ ότι θα πλήρωνες. Ακούς φίλε, εγγυήθηκα για σένα. Καλέσαμε τον Τσεμπάροφ, του πετάξαμε στα μούτρα καμιά δεκαριά ρούβλια και του πήραμε πίσω το χαρτί που έχω την τιμή να σου παρουσιάσω. Μας αρκεί ο λόγος. Να, πάρτο. Έχω σκίσει και την υπογραφή σου δεόντως. Ο Ραζουμίχιν ακούμπησε το γραμμάτι στο τραπέζι. Ο Ρασκόλνικοφ του ρίξε μια ματιά και δίχως να πει τίποτε γύρισε κατά τον τοίχο. Τότε, ακόμα και ο Ραζουμίχιν φάνηκε σαν να πληγώθηκε. «Βλέπω, φίλε μου», είπε ύστερα από λίγο, «πως έκανα βλακεία και πάλι. Νόμιζα πως τα ξέσκαγες λιγάκι με την φλιαρία μου, αλλά έγινε το αντίθετο. Σου πρίξα το σηκώτη». «Εσύ ήσουν που δεν σε γνώριζα στο παραλήρημά μου», ρώτησε ο Ρασκόλνικοφ, αφού σώπασε και εκείνος μια στιγμή και δίχως να γυρίσει το κεφάλι του. «Ναι, εγώ. Και μάλιστα πάθαινες κρίσεις με την παρουσία μου, ιδίως εκείνη τη φορά που σου έφερα το Ζαμιώτοφ». «Ζαμιώτοφ, τον γραμματέα του αστυνόμου, γιατί τον έφερες?» Ο Ρασκόλνικοφ είχε γυρίσει απότομα και στείλωσε τα μάτια του στον Ραζουμίχιν. «Μα τι έχεις λοιπόν, γιατί νευριάζεις? Ήθελε να σε γνωρίσει. Εκείνος το θέλησε γιατί μιλήσαμε πολύ για σένα. Διαφορετικά από πού θα μάθαινα τόσα πράγματα για την αφεντιά σου? Είναι πολύ καλό παιδί. Από τους καλύτερους το είδος του, φυσικά. Τώρα είμαστε φίλοι αχώριστοι, βλεπόμαστε κάθε μέρα σχεδόν. Και τώρα τελευταία μετακόμισα σε αυτήν εδώ τη συνοικία. Πήγαμε δύο φορές μαζί και στις Λουίζας. Τη θυμάσαι τη Λουίζα? Τη Λουίζα Ιβάνοβνα?» «Παραμιλούσα?» «Με την ψυχή σου. Δεν ήσουν στα λογικά σου». «Και τι έλεγα?» «Τι θα πει τι έλεγες, πού να το ξέρω. Ο άνθρωπος που παραμιλάει λέει ό,τι του κατέβει. Έλα, μην χάνουμε άδικα την ώρα μας τώρα. Είναι καιρός να κοιτάξουμε και τη δουλειά μας». Σηκώθηκε και πήρε το καπέλο του. «Τι έλεγα?» «Κοίτα τον που επιμένει. Φοβάσαι, μην πάει και σου ξέφυγε κανένα μυστικό?» «Μη φοβάσαι, δεν είπες τίποτα για την πριγκίπισά σου. Μίλησες όμως για κάποιο μπουλντόκ, για κάτι σκουλαρίκια, για αλυσιδίτσες ρολογιού, για τον Ισάκη Κρεστόφσκι, για κάποιον θυρωρό. Ανέφερες επίσης τον Νικοντίμ Φόμιτς και τον Ηλία Πετρόβιτς, τον βοηθό του αστυνόμου. Επιπλέον, έδειχνε ζωηρότατο ενδιαφέρον για την κάλτσα σου και όλο μας έλεγες παραπονιάρικα. Δώστε μου την κάλτσα μου». Ο ίδιος ο Ζαμιώτοφ έψαξε σε όλες τις γωνιές και σου έφερε με τα χέρια του την βρωμό καλτσά σου. Μάλιστα με τα κάτασπρα χέρια του, τα μοσκοβολισμένα, που ήταν γεμάτα δαχτυλίδια. Μονάχα τότε ησύχασες και κρατούσες αυτή τη βρωμιά στα χέρια σου 24 ώρες, δίχως να μπορούμε να την πάρουμε από πάνω σου. Ακόμα θα είναι κάπου κάτω από την κουβέρτα σου. Ζητούσες επίσης και τα ξέφια του παντελονιού σου, κλαίγοντας με μαύρο δάκρυ. Αναρωτιόμασταν τι μπορεί να ήταν αυτά τα ξέφια, αλλά δεν υπήρχε τρόπος για να βγάλουμε άκρη. Και τώρα δουλειά. Πάρε τα 35 ρούβλια. Κρατάω τα 10 και μέσα σε 2 ώρες θα σου δώσω λογαριασμό τι τα έκανα. Στο μεταξύ, θα κοιτάξω και για τον Ζωσίμοφ που έπρεπε να είναι εδώ από πολλή ώρα, γιατί είναι 11 περασμένες. Και εσύ, Αναστάσια, να άρχισε να τον βλέπεις όσο το δυνατό περισσότερο, όσο θα λείπω εγώ. Φρόντισε να του δίνεις να πίνει τίποτα ή ό,τι άλλο θελήσει. Εξάλλου θα πω και ο ίδιος στη Πατσένκα τι πρέπει να γίνει. Au revoir. Τι λέει Πατσένκα? Α, τον κατεργάρι, έκανε η υπηρέτρια όταν εκείνος έφυγε. Ύστερα, άνοιξε την πόρτα και έστησε ταυτί της, αλλά δεν μπόρεσε να κρατηθεί και κατέβηκε βιαστικά. Ήταν πολύ περίεργη να μάθει τι θα της έλεγε. Δεν χωράει εφιβολία, την είχε καταγοητεύσει ολότελα ο Ραζουμίχιν. Μόλις η Ναστάσια έκλεισε την πόρτα, ο Ρασκόλνικοφ πέταξε την κουβέρτα του και πετάχτηκε από το κρεβάτι σαν τρελός. Παρόλο που τον έκαιγε η ανεπομονησία, περίμενε, ώσπου να απομακρυνθούν και οι δυο για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Αλλά τι ήταν αυτή η δουλειά που ήθελε να κάνει? Να που το ξέχασε κιόλας. «Θεέ μου, ένα μονάχα πες μου.
Τα ξέρουν όλα ή δεν ξέρουν τίποτα ακόμα. Ίσως να τα ξέρουν και να κάνουν τον ανήξερο για να με ψωνίζουν όσον καιρό θα είμαι κρεβατωμένος. Ύστερα, θα έρθουν ξαφνικά και θα μου πούν πως τα ξέραν από καιρό και καμώνονταν πως δεν τα ξέρουν. Τι να κάνω τώρα? Να που το ξέχασα και αυτό, λες και το κάνω επίτηδες, ενώ πριν από ένα λεπτό ακόμα το θυμόμουν. Όρθιος, κατά μεσή στο δωμάτιό του, κοίταζε τριγύρω του με βασανιστική απορία. Πήγε κατά την πόρτα, την άνοιξε, αφού γκράστηκε. Όχι, δεν ήταν αυτό. Ξαφνικά, σαν να βρήκε τη μνήμη του, όρμησε στη γωνιά όπου η ταπετσαρία είχε μια τρύπα, έψαξε προσεκτικά χώνοντας το χέρι του μέσα. Αλλά όχι, ούτε και αυτό ήταν. Πήγε στην θερμάστρα, την άνοιξε και έψαξε στις τάχτες. Τα ξέφτια από το παντελόνι του και η φόδρα της ξεσκισμένης τσέπης ήταν ακόμα εκεί όπως τα πέταξε. Συνεπώς, κανένας δεν κοίταξε στη θερμάστρα. Τότε θυμήθηκε την κάλτσα που ανέφερε ο Ραζουμίχιν. Πραγματικά, βρισκότανε στον τιβάνι του, κάτω από την κουβέρτα. Ήτανε όμως τόσο τριμμένη και τόσο βρώμικη που σίγουρα ο Ζαμιώτοφ δεν θα μπόρεσε να προσέξει τίποτα. Ο Ζαμιώτοφ, η αστυνομία. Γιατί όμως με καλούνε στην αστυνομία? Πού είναι η πρόσκληση? Όχι, τα μπερδεύω. Την προηγούμενη φορά μου είχαν στείλει πρόσκληση. Τότε κοίταζα προσεκτικά την άκρη της κάλτσας μου, ενώ τώρα ήμουν άρρωστος. Αλήθεια όμως, γιατί ήρθε εδώ ο Ζαμιώτοφ? Μουρμούρισε καταραίοντας, ενώ ξανακαθόταν στο τιβάνι. Τι συμβαίνει λοιπόν? Βρίσκομαι ακόμα σε παραλήρημα ή μήπως γίνονται αυτά στα αλήθεια? Έτσι φαίνεται θα είναι. Αχ, θυμάμαι, ναι. Πρέπει να φύγω. Να φύγω το γρηγορότερο. Να φύγω οπωσδήποτε. Αλλά πού να πάω? Και πού είναι τα ρούχα μου? Δεν βλέπω πουθενά μπότες. Μου τις πήρανε. Τις κρύψανε. Καταλαβαίνω. Α, να το παλτό μου. Δεν το πρόσεξαν αυτό. Να και λεφτά πάνω στο τραπέζι, δόξα σοι ο Θεός. Να και το γραμμάτιο. Εδώ είναι και αυτό. Θα πάρω τα λεφτά και θα φύγω. Θα νοικιάσω αλλού δωμάτιο. Δεν θα με βρουν. Ναι, αλλά το γραφείο διευθύνσεων θα με ανακαλύψουν. Θα με ανακαλύψει ο Ραζουμίχιν. Καλύτερα να φύγω ολότελα μακριά, στην Αμερική, και να του στείλω όλου στον διάολο. Πρέπει να πάρω και το γραμμάτιο. Θα μου χρησιμέψει εκεί πέρα. Τι άλλο να πάρω ακόμα? Νομίζουν πως είμαι άρρωστος. Δεν τους περνάει καθόλου από το μυαλό πως μπορώ να περπατήσω. Το διάβασα στα μάτια τους πως τα ξέρουν όλα. Δεν έχω παρά να κατέβω τη σκάλα. Αν όμως φυλάνε το σπίτι, αν συναντήσω αστυνομικούς, τι είναι αυτό, τσάι? Α, έχει μείνει και μισό μπουκάλι μπύρα. Πολύ παγωμένη. Άρπαξε το μπουκάλι όπου είχε μείνει ακόμα ένα ποτήρι μπύρα και τη ρούφηξε. Μονοκοπανιάς, με ευχαρίστηση, σαν να ήθελε να σβήσει έτσι την φωτιά που έκαιγε στα στήθη του. Αλλά μέσα σε ένα λεπτό η μπύρα του φέρε μια δυνατή ζαλάδα και ένιωσε ένα ρίγος ελαφρό και ευχάριστο μάλιστα στις πλάτες του. Ξάπλωσε και έριξε την κουβέρτα από πάνω του. Οι σκέψεις του, που ήταν και πρωτύτερα νοσηρές και ασυνάρτητες, άρχισαν τώρα να μπερδεύονται όλο και περισσότερο, ώσπου σε λίγο τον πήρε ένας γλυκός ύπνος. Έχωσε το κεφάλι του ειδονικά στο προσκέφαλο, διπλώθηκε ακόμα περισσότερο στο μαλακό καπλατισμένο πάπλωμα που είχε αντικαταστήσει τώρα το κουρελιάρικο παλτό του, αναστέναξε βαθιά και αποκοιμήθηκε, κάνοντας έναν ύπνο βαθύ και ευεργετικό. Ξύπνησε, ακούγοντας να μπαίνει κάποιος στο δωμάτιό του. Άνοιξε τα μάτια και είδε τον Ραζουμίχιν που στεκότανε στην πόρτα, διστάζοντας να μπει μέσα. Ο Ρασκόλνικοφ πετάχθηκε στον τιβάνι του απότομα και τον κοίταξε με ύφος ανθρώπου που αγωνίζεται να θυμηθεί κάτι. «Μπα, δεν κοιμάσαι? Να με λοιπόν που γύρισα. Ναστάσια, φέρε το πακέτο», φώναξε ο Ραζουμίχιν στην υπηρέτρια που στεκότανε κάτω. «Τώρα θα σου δώσω λογαριασμό». «Τι ώρα είναι?», ρώτησε ο Ρασκόλνικοφ, ρίχνοντας τριγύρω του ένα τρομοκρατημένο βλέμμα. «Μα την πίστη μου, τον πήρες για τα καλά. Νύχτωσε, θα κοντεύει 6. Κοιμήθηκες δηλαδή 6 ώρες συνέχεια». «Θεέ μου, πώς μπόρεσα?» «Ε, κι ύστερα, κοιμήσου με την ψυχή σου. Δεν βιάζεσαι για τίποτα. Δεν φαντάζομαι να έχεις κανένα ραντεβού. Έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας. Περίμενα 3 ώρες να ξυπνήσεις. Μπήκα 2 φορές εδώ μέσα, αλλά κοιμόσουν. Πήγα επίσης 2 φορές στον Ζωσίμοφ. Δεν τον βρήκα στο σπίτι του, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Θα έρθει. Χρειάστηκε να απουσιάσω λιγάκι και για κάτι προσωπικές μου υποθέσεις. Γιατί σήμερα το πρωί μετακόμισα. Τα μετακόμισα όλα και τον θείο μου ακόμα. Γιατί έχω και έναν θείο τώρα».
Ας αρχίσουμε όμως τη δουλειά. Φέρε το δέμα εδώ, Αναστάσια. Θα τα ανοίξουμε αμέσως. Όμως, πώς αισθάνεσαι, φίλε μου? Καλά, δεν είμαι άρρωστος πια. Έμεινες πολύ εδώ μέσα, Ραζουμίχιν. Αφού σου λέω πως περίμενα 3 ώρες να ξυπνήσεις. Όχι τώρα, πριν. Τι πριν? Πόσον καιρό έρχεσαι εδώ μέσα? Μας το είπα όλα με τον Ι και με το Σίγμα χθες, δεν το θυμάσαι? Ο Ρασκόλνικοφ άρχισε να σκέφτεται. Όλα αυτά που έγιναν του φαίνονταν σαν όνειρο. Δεν μπορούσε να θυμηθεί τίποτα μόνος του και κοίταξε τον Ραζουμίχιν ερωτηματικά. Έκανε εκείνος. Τα ξέχασες. Πριν από λίγο μου φάνηκε πως δεν ήσουν εντελώς καλά. Αλλά τώρα βλέπω πως ο ύπνος σου έκανε καλό. Αλήθεια, η όψη σου είναι καλύτερη, μπράβο. Ας δουλέψουμε όμως, ας δουλέψουμε τώρα. Θα τα θυμηθείς αμέσως όλα. Κοίτα κατά εδώ, αγαπητέ μου. Άρχισε να λύνει ένα πακέτο που έδειχνε ότι τον ενδιέφερε περισσότερο από τα άλλα. Ξέρεις, φίλε μου, το είχα μαράζει στην καρδιά μου να σε ειδώ και σένα επιτέλους μια μέρα ντυμένο σαν άνθρωπο. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα πάνω. Το βλέπεις τούτο εδώ το κασκέτο? Είπε τραβώντας από το πακέτο ένα καπέλο αρκετά όμορφο, αν και φθηνότατο και συνηθισμένο. Στάσου να στο προβάρω μια στιγμή. Όχι τώρα, αργότερα. Έκανε ο Ρασκόλνικοφ, κάνοντας τον πέρα απότομα. Α, όλα και όλα, φίλε μου Ρόντια, μην επιμένεις. Πιο αργά θα είναι πολύ αργά. Δεν θα κλείνα όλη τη νύχτα μάτι από την έγνοια μου, γιατί τα αγόρασα στα κουτουρού, δίχως να ξέρω τα μέτρα σου. Α, σου πάει θαύμα, φώναξε θριαβευτικά αφού του το δοκίμασε. Κουτί σου έρχεται. Το καπέλο, φίλε μου, είναι το ουσιαστικότερο εξάρτημα της ενδυμασίας. Δείχνει να πούμε ποιος είσαι. Ο φίλος μου, ο Τολστιάκοβ, είναι υποχρεούμενος να βγάζει το καπέλο του κάθε φορά που θα βρεθεί σε δημόσιο χώρο όπου οι άλλοι φοράνε το δικό τους. Όλοι νομίζουν πως το κάνει από δουλοπρέπεια, ενώ αυτός ο φουκαράς το βγάζει μόνο και μόνο γιατί τρέπεται να έχει μια τέτοια πελαργοφωλιά στο κεφάλι του. Είναι, βλέπεις, πολύ ντροπαλός. Έλα εδώ, Αναστάσια, κοίτα του τα δω τα 2 καπέλα. Το καβουράκι από τη μια μεριά. Έψαξε και βρήκε σε μια γωνιά το παλιόστρα πατσαρισμένο καπέλο του Ρασκόλνικοφ και τούτο το πολύτιμο κόσμημα της πυλοποιίας απ' την άλλη. Και μάντεψε, αν μπορείς, Ρόντια, τι πλήρωσα γι' αυτό. Ένα Στάσια, είπε γυρίζοντας κατά την υπηρέτρια καθώς είδε πως ο Ρασκόλνικοφ σώπαινε. 20 καπίκια το λιγότερο, απάντησε εκείνη. Τον κακό σου τον καιρό, της φώναξε ο Ραζουμίχιν θυμωμένα. Με 20 καπίκια ούτε εσένα δεν μπορεί να αγοράσει κανείς σήμερα. Έσκασα γι' αυτό 80 καπίκια και τούτο γιατί ήταν λίγο φορεμένο. Και μάλιστα τα αγόρασε με την συμφωνία, μόλις θα σου τραπατσαριστεί, να περάσεις από εκεί του χρόνου και θα σου δώσουν ένα άλλο εντελώς δωρεάν λόγω τιμής. Και τώρα, ας περάσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λέγαμε στο γυμνάσιο. Πριν απ' όλα, σε προειδοποιώ ότι είμαι υπερήφανος για τούτο εδώ. Και άπλωσε μπροστά στο Ρασκόλνικοφ ένα παντελόνι γκρίζο από ύφασμα ψηλό καλοκαιριάτικο. Ούτε τρυπίτσα, ούτε λεκές. Πολύ εμφανίσιμο, αν και φορεμένο, και στον ίδιο χρωματισμό με το γυλαίκο, όπως το απαιτεί η μόδα. Και εξάλλου, τα φορεμένα είναι πολύ καλύτερα από τα φόρετα, πιο μαλακά, πιο βολικά. Κατά τη γνώμη μου, Ρόντια, μπορείς να πας μπροστά σε αυτόν τον κόσμο, φτάνει μόνο να ακολουθείς πάντοτε την εποχή. Όταν δεν ζητάς παράγκια το Γενάρη, όλο και θα μένουν λίγα ρούβλια στο πορτοφόλι σου. Αυτό ακριβώς έγινε με τούτα εδώ τα ψώνια. Έχουμε καλοκαίρι και ψώνισα καλοκαιρινά. Το φθινόπωρο θα χρειαστείς πιο ζεστά ρούχα και έτσι θα μπορείς να τα ξεφορτωθείς αυτά, πολλό μάλλον αφού ως τότε θα έχουν γίνει κουρέλια από μόνα τους λόγω φυσικών αιτίων, αν όχι λόγω υπερβολικής χρήσεως. Λοιπόν, μάντεψε τώρα πόσα πλήρωσα για όλα αυτά κατά τη γνώμη σου. 2 ρούβλια και 20 καπίκια. Και να λάβεις υπόψη σου ότι αγοράστηκαν όλα με τη συμφωνία να μπορείς του χρόνου, μόλις σου χαλάσουνε, να τα αντικαταστήσεις εντελώς δωρεάν. Έτσι πουλάει πάντοτε το παλιατζίδικο του Φεντιάγεφ. Πληρώνεις μια φορά για όλη σου τη ζωή, δεδομένου ότι δεν θα έχεις πια ποτέ την όρεξη να ξαναπατήσεις εκεί μέσα. Και τώρα, ας περάσουμε στις μπότες. Πώς τις βρίσκεις? Φαίνεται αμέσως πως είναι φορεμένες, αλλά μπορούν να σε ικανοποιήσουν απολύτως για 2 μήνες γεμάτους, γιατί είναι πράγμα ευρωπαϊκό. Τις πουλούσε κάποιος γραμματικός της Αγγλικής Πρεσβείας την περασμένη εβδομάδα. Είναι ζήτημα αν τις είχε φορέσει 6 μέρες, είχε όμως μεγάλη ανάγκη από λεφτά. Τιμή: 1 ρούβλι και 50 καπίκια. Είναι ή δεν είναι πρώτης τάξης δουλειά? Μπορεί να μην είναι στα μέτρα του, παρατήρησε η Αναστάσια. Δεν είναι στα μέτρα του, ακούς? Και τούτο εδώ τι είναι? Και τράβηξε αμέσως από την τσέπη του
τη μια από τις χιλιοτρυπημένες και τσαλακωμένες μπότες του Ρασκόλνικοφ. Έλαβα τα μέτρα μου και πήρανε το νούμερό του από τούτο εδώ το τέρας. Όλη η δουλειά έγινε με πολύ ευσυνειδησία. Όσο τώρα για τα εσώρουχα, τα κανόνισα με τη σπιτονικοκυρά σου. Να λοιπόν τρία πουκάμισα από ύφασμα χοντρό, αλλά με μοντέρνο μπλαστρόν. Έχουμε λοιπόν και λέμε: 80 καπί για το κασκέτο. 2 ρούβλια και 25 τα άλλα πράγματα μας κάνουν το όλον 9 ρούβλια και 55 καπίκια. Ορίστε και τα 45 καπίκια ρέστα. Έτσι λοιπόν, ρόντια, είναι τώρα του κουτιού, γιατί, κατά τη γνώμη μου, το παλτό σου όχι μόνο φοριέται ακόμα, αλλά έχει και έναν αέρα λίαν αριστοκρατικών. Να τι θα πει να ράβεται κανείς του Σάρμερ. Για κάλτσες και λοιπά, σ' αφήνω να φροντίσεις μόνος σου. Μας μένουν ακόμα 25 ρούβλια και δεν έχεις να ανησυχείς ούτε για την πατσέγκα, ούτε για τον οίκη σου. Πίστοσης απεριόριστος. Και τώρα, φίλε μου, να μου επιτρέψεις να σ' αλλάξω τα εσώρουχα, γιατί δεν αποκλείεται καθόλου όλη σου η αρρώστια να φωλιάζει εκεί μέσα. Άφησέ με, δεν θέλω. Φώναξε ο Ρασκόλνικοφ, που άκουσε αηδιάζοντας όλη την εξιστόρηση που του έκανε με ψεύτικο χιούμορ ο Ραζουμίχιν για την αγορά των ρούχων. Α, όχι, δεν γίνεται αυτό, φίλε μου. Τζάμπα δηλαδή έσπασα εγώ τα πόδια μου. Έλα, καλή μου Αναστάσια, μην κάνεις πως ντρέπεσαι και βοήθησέ με. Α, έτσι, μπράβο. Και παρά την αντίσταση του Ρασκόλνικοφ, του άλλαξε τα εσώρουχα. Εκείνος ξανάπεσε στο προσκέφαλό του και έμεινε αμήλυτος 2 λεπτά. Θα τρομάξουν να ξεκολλήσουν από εδώ μέσα, σκεφτότανε. Με τι λεφτά αγοράστηκαν όλα αυτά, ρώτησε τέλος, κοιτάζοντας κατά τον τοίχο. Με τι λεφτά, έλα Χριστέ και Παναγιά, με τα δικά σου. Ένας υπάλληλος ήρθε το πρωί από τον έμπορο Βαχρούσιν που σου τα στέλνει η μητέρα σου. Δεν τον θυμάσαι? Τώρα θυμάμαι, ψιθύρισε ο Ρασκόλνικοφ, αφού σκέφτηκε κάμποση ώρα βασανιστικά. Ο Ραζουμίχιν τον κοίταξε κατσουφιάζοντας και με κάποια ανησυχία. Η πόρτα άνοιξε. Μπήκε μέσα ένας άνθρωπος ψηλός με παχές πλάτες που φαινόταν να ξέρει λίγο το Ρασκόλνικοφ. «Ζωσίμοφ, επιτέλους ήρθες», φώναξε χαρούμενος ο Ραζουμίχιν. Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!